Όταν φτιάχνανε τη γέφυρα εδώ πέρα, τη στηρίξουν. Μια σκαγωγία, πού ήταν να επιβλέπει το έργο. Πού ήταν ο κύριο. Πού ήταν ο κύριο να επιβλέπει το έργο. Και τώρα το πείραξε αυτό, Να απαντήσει σε όσα του καταλογίζουν αναφορικά με την κατάρρευση τη γέφυρα του Κερίτη και την αποφασή του να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για τον μπάζωμα του ποταμού και την αυθαίρετη διάνοιξη δρόμου στον Αλικιανό, έσπευσε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης. Θα τους παρακαλέσω λοιπόν αυτούς τους ανώνυμους ή επώνυμους, ας έρθουν στο σπίτι μου να μου τα πούνε. Εμένα η πόρτα μου είναι ανοιχτή, έτσι αλλιώς ούτε εγώ, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η οικογένειά μου κλείσαν ποτέ την πόρτα τους. Ανοιχτή ήτανε. Ας έρθουν να μου πούνε, είσαι κλέφτης, είσαι απατεώνας, να μην πω τους χαρακτηρισμούς που κάνουν. Ας έρθουν να μου τους πούνε, να το συζητήσουμε. Όπως είπε ο κ. Βουλγαράκης, ο θεσμικός του ρόλος τον υποχρεώνει να πράξει τα νόμιμα. Δεν μπορώ να αφήσω εκτεθειμένους τους υπαλλήλους μου οι οποίοι θα πάνε στη φυλακή, αν συμβεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν έπρεπε θεσμικά θα έπρεπε να απευθυνθώ στις αρχές της παραπάνω από μένα και να πω έχει γίνει ένα έργο παράνομο που κινδυνεύουν οι ζωές των ανθρώπων. Σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κλήθηκε από τον εισαγγελέα να καταθέσει για την παράνομη ενέργεια των κατοίκων να κατασκευάσουν δρόμο μπαζώνοντας την κήτη του Κερίτη. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Λοιπόν, είχα ή να επιλέξω να κάνω μηνυτήρια αναφορά ή η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κανέων να παραιτηθεί σύσσωμη. Ο κ. Βουλγαράκης επανέλαβε ότι δεδομένη της έκτασης των ζημιών γίνεται η ιεράρχηση των έργων αποκατάστασης. Ζήτησε από τους κατοίκους του Αλικιανού να δείξουν κατανόηση και να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια της αντιπεριφέρειας. Δεν είμαι νομάρχης της Αγιάς, για να μην πω χειρότερα της Επισκοπής που είμαστε πέντε σπίτια. Είμαι νομάρχης, αντιπεριφερειάρχης όλου του νομού. Αυτό πρέπει να κοιτάζω. Και έχω εκ του νόμου υποχρέωση να τηρώ το θεσμικό μου ρόλο. Εχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αναφορά Σπίρτζη για την αναζήτηση των αιτιών κατάρρευσης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Νομίζω ότι ήταν μια ανεύθυνη τοποθέτηση του Υπουργού και ο οποίος επειδή τυχαίνει να είναι και μηχανικός δεν θα πρέπει να την κάνει. Αυτό που πρέπει να κάνει, αν θέλει να μάθει, θα διατάξει μια έρευνα από ειδικούς τεχνικούς που υπάρχουν στο Υπουργείο, επιθεωρητές λέγονται, να έρθουν να εξετάσουν το όλο θέμα. Σήμερα και εν ώψη της περαιτέρω επιδείνωσης του καιρού, ο αυτοσχέδιος δρόμος του Αλικιανού έκλεισε. Στο μεταξύ, την τοποθέτηση στρατιωτικής γέφυρας τύπου Μπέλε, 200 μέτρα νότια της κατεστραμμένης γέφυρας του Κερίτη, ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης, τονίζοντας ότι θα έχει μήκος 20 μέτρα, θα είναι δυνατή η διέλευση βαρέων οχημάτων και θα είναι έτοιμη πριν από το Πάσχα.